Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 9 Νοεμβρίου και σας καλωσορίζουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Πάμε να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις ημέρας σε τίτλους. Επικίνδυνη μόδα μέσω βίντεο στο ίντερνετ εμφανίστηκε σε σχολεία της χώρας. Παιδιά και έφηβοι παίζουν το παιχνίδι του πνιγμού, ρισκάροντας ακόμα και τη ζωή τους. Κύμα αντιδράσεων στις περιοχές όπου δεν θα λειτουργήσουν τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά τμήματα ΑΕΗ έπειτα από απόφαση της Νίκης Κεραμέως. Έκτακτες συνεδριάσεις για τα δημοτικά συμβούλια Πύργου και Λιξουρίου. Άγιο είχε ο οδηγός ενός γιο ταχύ στο Λουτράκι. Βγήκε σώος από το όχημά του, το οποίο προσέκρουσε αρχικά σε δύο καταστήματα και σε μία κολόνα της ΔΕΗ. Ανισχυτικές διαστάσεις παίρνει στην χώρα το άκρος επικίνδυνο παιχνίδι του πνιγμού. Έφηβοι, ακόμα και παιδιά δημοτικού, ρισκάρουν τη ζωή τους στα προάβλια των σχολείων ακολουθώντας τους κανόνες που βλέπουν μέσα από βίντεο στο ίντερνετ. Στο Λουτράκι Κορινθίας, δύο παιδιά έπεσαν λιπόθυμα όταν συμμετείχαν στην επικίνδυνη αυτή ενέργεια. Ένας 12χρονος νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο παιδών και κινδύνευσε σοβαρά μετά την συμμετοχή του σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι στο σχολείο του στο Λουτράκι. Πρόκειται για το παιχνίδι του πνιγμού, όπως είναι γνωστό, μιας και έχει κάνει την επανεμφάνισή του στο διαδίκτυο. Έχει βγει της μόδας ένα καινούριο παιχνίδι που παίζουν, κρατάνε την ανάσα τους για 10 φορές, κάνουν ένα βαθύ κάθισμα και ο άλλος ο σφίγγει ή στο λαιμό το παιδί ή στο στήθος και πέφτει λιπόθυμο. Άτομα νεαρής ηλικίας ανεβάζουν βίντεο που φαίνεται να πνίγουν τους ίδιους τους εαυτούς ή φίλους τους για πλάκα. Όμως τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα καλά, μιας και το παιχνίδι του πνιγμού μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην υγεία, ακόμη και θάνατο. Χθες το μεσημέρι στον ανιψιό μου, σε ένα από τα σχολεία μας, το παιδί λιποθύμησε, το παιδί έφυγε μετά για παιδόν, το οποίο βρήκαν οι γιατροί εκεί πέρα ότι ήταν εντάξει σε στήση σου και αυτά όλα. Ο 12χρονος μαθητής οριάστηκε στο προάβλιο του σχολείου και επικράτησε πανικός. Οι υπόλοιποι μαθητές άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Κορίνθου και από εκεί στο παιδόν για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Σάλλος έχει προκληθεί με βίντεο που δείχνει και ένα κορίτσι από το ίδιο σχολείο να παίζει το συγκεκριμένο παιχνίδι, να πέφτει λιπόθυμη με τους φίλους της να την πιάνουν κυριολεκτικά στον αέρα πριν πέσει και σοριαστεί στο πάτωμα. Μέσα σε 10 χρόνια 900 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από το παιχνίδι πνιγμού. Η συντριπτική πλειονότητά τους προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γι' αυτό και οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή των γονέων. Στην αντεπίθεση περνούν οι τοπικές κοινωνίες που δεν θα δουν την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά να ξεκινούν τμήματα σχολών που είχαν ιδρυθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Στην Ηλία, το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνεδρίασε εκτάκτως για την αναστολή έναρξης λειτουργίας του ΤΕΦΑ Πύργου. Μέτωπο ενάντια στην ευνηδιαστική απόφαση της Υπουργού Παιδείας που παγώνει το άνοιγμα του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στον Πύργο, συστήνει η Δημοτική Αρχή. Για το θέμα συνήλθε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο το πρωί του Σαββάτου με τον Δήμαρχο Τάκη Αντωνακόπουλο να κάνει λόγο για άμεση σύσταση με τόπου διεκδίκησης. Προειδοποιούμε και ξεκινάμε άμεσα κινητοποιήσεις τη Δευτέρα το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο Ξυστρή. Καλούμε τους πολίτες, τους φορείς της πόλης εκεί για τα άλλα μεγάλα ζητήματα να έρθουν να φτιάξουμε το πλατή, το δυναμικό μέτωπο που απαιτεί ο τόπος. Η Ηλία μέσω του διοικητισμού και των παραγόντων έχει μείνει τελευταία. Ο λαός είναι αυτός σε συνεργασία με τους θεσμικούς εκπροσώπους που μπορεί να ανατρέψει αυτή την κατάφορη αδικία που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Ο Δήμος, εφόσον τεχνογύρωση επακόλουση να ψήφει, είναι σε θέση να επαναφέρει το συγκεκριμένο τμήμα, δημιουργώντας βέβαια και κατάλληλες υποδομές, γιατί είναι ένα τμήμα το οποίο δεν έχει απαιτήσεις. Για άδικη απόφαση για τον πύργο που πάρθηκε χωρίς διαβούλευση και διάλογο με την κοινωνία, αλλά ελήφθη από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας που θέλησε να ανακατέψει την τράπουλα για να καρποθεί στη συνέχεια την ίδρυση νέων τμήματων, μίλησαν στην πλειοψηφία τους οι επικεφαλείς των παρατάξεων, συμφωνώντας σε σύσταση κοινού μετόπου που θα διεκδικήσει την ανάκληση του νόμου Κεραμέως. Αυτή την απόφαση της Υπουργού οφείλουμε όλοι να αποτρέψουμε. Οφείλουμε όλοι να πάρουμε θέση. Σύσσωμη η κοινωνία του Πύργου και όλης της Ηλίας θα έλεγα, σύσσωμοι οι φορείς, όλοι μαζί με τον ίδιο σκοπό να αποτρέψουμε αυτή την απόφαση και να έχουμε και το τμήμα των ΤΕΦΑ στον Πύργο. If
συμπιαστική και κατανόητη απόφαση της κυρίας Κεραμέως, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση και διαβούλευση είτε με τους βουλευτές της περιοχής είτε με τις τοπικές αρχές, προκαλεί μόνο θλίψη για την έλλειψη σεβασμού στην Ηλία. Πρέπει να υπάρξει μια κλιμάκωση των διαμαρτυριών, θα πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη θέση από το Πανεπιστήμιο Πατρών, αν θέλει το τμήμα ΤΕΦΑ στον πύργο ή όχι, και βεβαίως θα πρέπει ο Υπουργός να καλέσει την απόφασή της. Το τμήμα Φυσικής Αγωγής σχεδιαζόταν να ανοίξει τις πόρτες του το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, εντασσόμενο στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η επιλογή για την ίδρυση του τμήματος στον πύργο δεν ήταν τυχαία, αφού συνδυαζόταν με την αρχαία Ολυμπία ως τόπο ορόσημου για το παγκόσμιο αθλητικό ιδεώδες. Το ζήτημα φυσικά απασχολεί έντονα τις τοπικές κοινωνίες, όπως είδαμε στον πύργο και στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς. Η Δημοτική Αρχή έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά, συγκαλώντας έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα. Πάμε στην Ελευθερία Κουλουριώτου από το inkefalonia.gr για να μας δώσει τις λεπτομέρειες, να δούμε τι υπόθηκε και στο Λιξούρι για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ελευθερία, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Κεφαλονιά. Χθες στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο παρευρισκόταν ο πρώην Περιφερειάρχης, θα πρέπει να αναφέρω, κύριος Θεόδωρος Γαλιατσάτος, αλλά και ο Αντιπεριφερειάρχης Ονίν, ο κύριος Σταύρος Τραυλός, και ξεκίνησε η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με τις δικές του τοποθετήσεις. Από την πλευρά του, ο πρώην Περιφερειάρχης δήλωσε ότι θα πρέπει να παραμείνει και να μην καταργηθεί το τμήμα το οποίο επρόκειτο να λειτουργήσει και αφορούσε την εθνομουσικολογία. Ο κύριος Τραυλός ότι θα συμπαρασταθεί στην όποια απόφαση λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι απόψεις βέβαια είναι διεστάμενες, κατέληξαν σε διαφορετικές απόψεις και το μόνο τελικά το οποίο απομένει είναι να συσταθεί, αυτό αποφασίστηκε από χθες, μια ομάδα η οποία θα εισηγηθεί στην Υπουργό Παιδείας τις διεστάμενες απόψεις. Δηλαδή ο Δήμαρχος Λιξουρίου δήλωσε ότι ένα τμήμα λυρικού θεάτρου θα μπορούσε να αποδώσει. Κάποιοι επίσης από την αντιπολίτευση δήλωσαν να παραμείνει το τίμο και το τμήμα μουσικών οργάνων και τεχνολογίας οργάνων και να προσθεθεί και το επόμενο. Συμπέρασμα. Συστήνεται ομάδα η οποία θα εισηγηθεί τα ανάλογα εμπεριστατωμένα στην Υπουργό Παιδείας και οψόμεθα για το ποιο θα είναι το μέλλον για τη σωτηρία του τμήματος στο Λιξούρι. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν έγιναν χθες το βράδυ στο Λιξούρι. Ελευθερία, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που μας έδωσες. Καλό σου βράδυ. Καλή συνέχεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σκηνές έντασης εκτυλήχθηκαν στα δικαστήρια της Κέρκυρας, όπου οδηγήθηκε ένας 60χρονος ιερέας, ο οποίος κατηγορείται ότι ασέλγησε σε δύο ανήλικες. Τελικά, ο ιερέας δεν απολογήθηκε, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με περιπολικό στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Τον εφιάλτη ζούσε μια 16χρονη κοπέλα, η οποία όπως εξομολογήθηκε είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης ιερέα στην Κέρκυρα. Η υπόθεση έγινε γνωστή όταν το κορίτσι αρνήθηκε να παρακολουθήσει το μάθημα των θρησκευτικών. Ο καθηγητής της κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ύστερα εκείνη του αποκάλυψε τι είχε συμβεί. Σύμφωνα με την μαρτυρία της, ο ιερέας ξεκίνησε να την κακοποιεί από την ηλικία των 10 ετών μέσα στην εκκλησία. Παιδεραστή, κτίνος, πάντα κυνηγημένος στάσε. Είναι μερικές από τις εκφράσεις που ακούστηκαν από συγκεντρωμένους κατοίκους όταν ο 60χρονος ιερέας έφτασε στα δικαστήρια την Παρασκευή για να απολογηθεί. Τελικά δεν τα κατάφερε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς όπως είπε, αισθάνθηκε αδιαθεσία. Ο 60χρονος ιερέας είχε από τον Οκτώβρη, όταν και κατήγγειλαν το περιστατικό οι γονείς, τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ ο Μητροπολίτης Κέρκυρας Νεκτάριος από την πρώτη στιγμή όρισε εκκλησιαστικό ανακριτή για την υπόθεση, όπως προβλέπουν οι κανόνες της Εκκλησίας. Ο πατέρας του κοριτσιού συγκλονισμένος μίλησε στο Star TV και είπε πως υπάρχει CD στο οποίο ο ιερέας ομολογεί την πράξη του στην γιαγιά της κοπέλας και το οποίο η οικογένεια παρέδωσε στις αρχές. Ακόμη δήλωσε πως δεν είναι μόνο το δικό τους κορίτσι θύμα του ιερέα, μιλώντας και για άλλη μήνυση που υπάρχει εις βάρος του. Κάτοικοι του νησιού μιλούν για έναν ιερέα που προκαλούσε συχνά φασαρίες στην γειτονιά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, εις βάρος του υπήρχαν καταγγελίες στην Μητρόπολη της Κέρκυρας το 2009 για προκλητική συμπεριφορά.
Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε στο Λουτράκι Κορινθίας. Ο 23χρονος οδηγός ενός γεωταχής σώθηκε σαν από θαύμα όταν το αυτοκίνητό του προσέκρουσε τα ξημερώματα σε δύο καταστήματα και έπεσε πάνω σε κολόνα της ΔΕΗ. Το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών και μάλιστα για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Βομβαρδισμένο τοπίο μοιάζει ο παραλιακός δρόμος στο Λουτράκι μετά το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα. Ο νεαρός οδηγός γιοταχή έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και πήρε σβάρνα τρία μαγαζιά. Σβάρνα. Από τη Ρούλα μέχρι κάτω. Όλα. Όπως φαίνεται, ο 23χρονος φαντάρος από την Κυραβρύση γυρνούσε από νυχτερινή διασκέδαση λόγω της ονομαστικής του εορτής. Είχε αναπτύξει λυγκιώδη ταχύτητα και αντί να στρίψει στην οδό Αιγαίου συνέχισε ευθεία. Έπεσε πάνω στο πρώτο μαγαζί, έσκασε το λάστιχο του αυτοκινήτου του και στην συνέχεια ακολούθησε τρελή πορεία. Το οποίο πρέπει να πήγαινε τουλάχιστον 150 χιλιόμετρα, ξεκίνησε από τη Γωνία, ναι. Μέχρι ό,τι βλέπετε εκεί πέρα. Κάποιοι ριζβάρνουν όλα και τα είδαμε. Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή που το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ ο ίδιος σώθηκε σαν από θαύμα. Αφού είχε πιει από ό,τι λένε, κατά τις 5 η ώρα το πρωί, ήρθε με ταχύτητα και έπεσε από το χαγιάτι της Έλενας, ναι. Το Ελλήνιο, ναι. Χτύπησε πάνω στην κολόνα, εδώ τη Σιδερένια, ναι. Και σταμάτησε το όχημά του, όπου έφερε και τούμπα. Τραυματιστήκανε, μάθαμε. Τραυματίστηκε βαριά, είναι φαντάρος, γιόρταζε τη γιορτή του. Θα είχε πιο άνθρωπος παραπάνω και έκανε όλη αυτή την καταστροφή. Ευτυχώς που δεν υπήρχε κάποιος πεζός ή κάποιο άλλο αυτοκίνητο να θρυνήσουμε. Χρειάστηκε η συμβολή των ανδρών της πυροσβεστικής προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν μέσα από το αυτοκίνητο. Είναι χαρακτηριστικό ότι και τα τρία μαγαζιά ήταν κλειστά την ώρα του συμβάντος και ευτυχώς δεν υπήρχε κόσμο στο δρόμο. Εν τω μεταξύ, ένας ισχυρός θόρυβος αναστάτωσε τα ξημερώματα τους κατοίκους της κεντρικής λεωφόρου του Λουτρακίου, καθώς άγνωστοι ανατείναξαν το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης που βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι δράστες μετέβησαν με αυτοκίνητο στο ATM της τράπεζας, το ανατείναξαν όμως δεν κατάφεραν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα. Στην συνέχεια εξαφανίστηκαν εγκαταλείποντας και το αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποίησαν. Οι αστυνομικοί τμήματος ασφαλείας Κορίνθου έχουν αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση, ενώ να σημειωθεί ότι η έκρηξη στο ATM πραγματοποιήθηκε λίγα λεπτά μετά το τροχαίο που είδαμε νωρίτερα που έγινε στον παραλιακό δρόμο στο Λουτράκι. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ξεχνιάστηκε από αστυνομικούς του τμήματος ασφαλείας Ζακίνθου υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ενός 79χρονου με δράστη έναν 22χρονο, σε βάρος του οποίου μάλιστα σχηματίστηκε δικογραφία για το αντίστοιχο αδίκημα. Πάμε στην Νατάσα Πατρινού για να μας δώσει λεπτομέρειες. Νατάσα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται λοιπόν για μία ακόμα επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, καθώς εξιχνιάστηκε η υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος 79χρονου άντρα. Να πούμε ότι δικογραφία σχηματίστηκε για έναν 22χρονο ημεδαπό, ο οποίος φαίνεται πως τηλεφώνησε στον 79χρονο στις 20 Αυγούστου και τον έπεισε να καταθέσει σε λογαριασμό 6.500 ευρώ για την επιστροφή αναδρομικών. Όπως του είπε. Να πούμε, Νίκο, πως είναι συχνά τα περιστατικά τηλεφωνικών απατών και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει όλοι να δείχνουν ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή. Έτσι ώστε να μην πέφτουν θύματα των απατεώνων, καθώς το έχουμε δει αυτό το έργο να συμβαίνει πολλές φορές, Νατάσα. Πάντως, στη συγκεκριμένη υπόθεση, οι αστυνομικοί κατάφεραν και συνέλαβαν τον δράστη. Σε ευχαριστώ πολύ για τις λεπτομέρειες τις οποίες μας έδωσες. Καλό σου βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, έκπληξη και απορία στους γιατρούς του Κέντρου Αίματος του Νοσοκομείου του Ρίου για την καταγγελία του Συλλόγου Θαλασσιμικών Αχαΐας που κάνει λόγο για τεράστιες καθυστερήσεις στις μεταγγίσεις. Οι υπεύθυνοι της αιμοδοσίας απαντούν ότι δεν υφίσταται καμία καθυστέρηση και ποτέ δεν τέθηκε σε κίνδυνο η υγεία ή η ζωή των ασθενών. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τις μεταγγίσεις, γίνονται όλες την ώρα τους και σε καμία περίπτωση δεν τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ζωή των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία. Είναι η απάντηση του Κέντρου Αίματος του Νοσοκομείου του Ρίου στην καταγγελία του Αχαϊκού Συλλόγου Θαλασσιμικών. Ούτε από μας, από το Κέντρο Αίματος δηλαδή, ούτε από τη μονάδα μεταμόσχευσης μεσογειακής αναιμίας στους γιατρούς δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Καθυστερήσεων, ειδικά τη συγκεκριμένη περίοδο που έχουμε μια επάρκεια
ιδιαίτερη. Δηλαδή, στέλνουμε αίματα σε άλλες αιμοδοσίες. Εγώ, για μένα, δεύτερο έγγραφο τώρα. Ενημερώνω τη διοίκηση για το παράδοξο των εγγράφων. Ο Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία Αχαΐας προχώρησε σε καταγγελία, ζητώντας μάλιστα και την παρέμβαση του ίδιου του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, αναφέροντας μεγάλες καθυστερήσεις στις μεταγγίσεις τους λόγω κακής διαχείρισης, κάτι που βάζει σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία τους. Δεν νοείται Νοέμβρη μήνα να παρατηρούνται ελλείψεις στο νοσοκομείο του Ρίου μόνο και στα υπόλοιπα 35 νοσοκομεία να μην παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Είμαστε 147 ασθενείς, τακτικά μεταγγιζόμενοι ασθενείς με Μεσογειακή, σύμφωνα με τα στοιχεία από την αιμοδοσία που έχουμε, τα επίσημα. Οι καταγγελίες προκάλεσαν την έκπληξη των γιατρών του κέντρου αιμοδοσίας, οι οποίοι θεωρούν ότι προκύπτει θέμα εκ του μη όντως. Ζητώ από τη διοίκηση να αναλάβει τη διευθέτησή του, την αποκατάσταση της αλήθειας. Δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έγινε κάποιο κοσμοϊστορικό γεγονός, δεν υπάρχει κάποια χρόνια καθυστέρηση. Μπορεί κατά καιρούς να υπάρχουν καθυστερήσεις 2-3 ημερών, όπως σε όλες τις μονάδες Ελλάδος. Μάλιστα το Πανεπιστημιακό μεταγγίζει πολύ πιο σύντομα από άλλες μεγάλες αιμοδοσίες. Για τις καταγγελίες του Συλλόγου Θαλασσιμικών ενημερώθηκε και η διοικήτρια του νοσοκομείου, Γιούλη Μαμή. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου γίνονται μεταγγίσεις σε πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία που έρχονται από ολόκληρη την νοτιοδυτική Ελλάδα. Συνάντηση διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ηλίας στο πλαίσιο ενημέρωσης και προγραμματισμού ενεργειών για το θέμα των δανείων με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν αιρετοί της Ηλίας, εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων και συλλόγων. Πάμε στον Περικλή Πατσούρη για να συζητήσουμε για το θέμα, να δούμε τι ακριβώς υπόθηκε σε αυτή την ενημέρωση για τα πυρόπληκτα δάνεια, ένα σημαντικό θέμα για την περιοχή. Περικλή, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Έτσι ακριβώς. Σε μεγάλο θέμα και από ό,τι βλέπουμε προς το παρόν υπάρχει αρνητική εξέλιξη, Νίκο, γιατί οι τράπεζες δεν οπισθοχωρούν, όπως άλλωστε ανέφερε και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κώστας Νικολούτσος. Άρα λοιπόν, τι θέλουν? Η ειδική νομοθετική ρύθμιση για τη διαχείριση σε ό,τι αφορά βέβαια τα πυρόπληκτα, τα δάνεια, και ζητά λοιπόν το Επιμελητήριο Ηλίας από την κυβέρνηση για να δοθεί λύση σε αυτό το πολύ μεγάλο θέμα. Και απλά λέμε, τη Δευτέρα ο Δήμαρχος Πύργου, ο Τάκης Αντωνακόπουλος, μαζί με τα πυρόπληκτα και τον Πάτρα Πύργος, έχει λοιπόν θέματα που θα βγουν στον αέρα στη μεγάλη συσκέψη που διοργανώνεται στο πάρκο Ξυστρή. Άρα λοιπόν, χθες παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε αυτή η συσκέψη φορέων. Υπήρχαν λοιπόν μηνύματα από τους βουλευτές που δεν μπορούσαν να παρευρεθούν γιατί βρισκόντουσαν στη Βουλή. Άρα λοιπόν, την εκδήλωση άνοιξε εκεί με σύντομο χαιρετισμό ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου και ανέφερε πάρα πολλά. Βρέθηκε επίσης ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γιαννόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα, ενώ από την πλευρά του Δήμαρχου Σπύρου Στάχης Αντωνακόπουλος υπογράμμισε ότι σήμερα είναι το μεγαλύτερο θέμα που υπάρχει στην Ηλία, γιατί απλά είναι τα δάνεια που φέρουν την εγγύηση, Νίκο, του ελληνικού δημοσίου. Άρα λοιπόν είναι καθαρά πολιτικό ζήτημα, το οποίο πρέπει, όπως άλλωστε ανέφερε ο κ. Αντωνακόπουλος, να επιλύσει η ίδια η κυβέρνηση. Είναι ένα θέμα, Περικλή, το οποίο έχει ταλαιπωρήσει αρκετά πάντως πολλούς επιχειρηματίες στην περιοχή, έτσι. Έτσι ακριβώς. Ναι, Νίκο, απλώς είναι η κατάσταση αυτή τραγική προς το παρόν, γιατί οι τράπεζες δίνουν πίσω τα χρήματα, όλοι θέλουν κάποιες ρυθμίσεις. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία λοιπόν συζητούνται πάρα πολύ και πρέπει να δοθεί πολιτική λύση. Αυτό βγήκε από τη χθεσινή κουβέντα που βρέθηκε πάρα πολλοί κόσμος και τονίστηκε επίσης ότι κοντά ήταν και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηλίας και είχαν δηλώσεις, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αμαλιάδας, ο Σύλλογος Πολυτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ομογείας, Εμπορική Σύλλογη του Νομού που πήραν τον λόγο και είπαν πάρα πολλά πράγματα. Και να πούμε ότι το ζήτημα είναι και τα κόκκινα δάνεια που άλλωστε επίσης φέρουν και την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Είπαμε λοιπόν, Δευτέρα υπάρχει ηλιακή σύσκεψη και ένα από τα ζητήματα λοιπόν είναι και τα κόκκινα δάνεια, τα πυρόπληκτα, που γενικότερα πρέπει απαντείται ένας αγώνας για να δουν οριστικές λύσεις για τις οφειλές βέβαια των δανειοληπτών που ήδη άλλωστε έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές του 2007. Αυτό κρατάμε, Νίκο, είναι μεγάλο το θέμα και αυτό που είπαν και οι βουλευτές, κοιτάνε λέει και με ερωτήσεις στη Βουλή, θα το φέρουν και πάλι για να δουν τι μέλη γενέσθαι είναι με αυτό το θέμα των πυρόπληκτων των δανείων, γιατί απλά πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί άμεσα, γιατί οι τράπεζες ζητούν πίσω τα χρήματά τους. Θα δούμε λοιπόν, Περικλή, τι θα γίνει και την Δευτέρα με τα νεότερα τα οποία θα υπάρχουν από την ηλιακή αυτή σύσκεψη, την οποία μας είπες λίγο νωρίτερα. Παρακολουθούμε και εμείς το θέμα. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Και εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να δούμε τι δήλωσε στην κάμερα του Ιόνιαν και στον Περικλή Πατσούρη ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας, ο κύριος Κώστας Νικολούτσος. Είναι δάνεια που χορηγήθηκαν μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 και είχαν καθαρά προνοιακό χαρακτήρα. Με την κρίση που ενέσκυψε και με την τόσο ασφυκτική πίεση στο επιχειρηματικό χώρο της υγείας λόγω του οδεύοντα ανετάκτητο οικονομικός και κοινωνικός ιστός, τα συγκεκριμένα δάνεια έχουν γίνει ένας βρόχος
σε πάρα πολλού επιχειρηματίε και κινδυνεύουν να παρασύρουν σε έναν τέτοιο όλη την επιχειρηματικότητα του τόπου. Αλλάζουμε θέμα και πάμε τώρα στη Μεσσηνία και στο ζήτημα του οδικού άξονα Καλαμάτα, Ριζόμυλος, Πύλος, Μεθόνη. Στο Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίστηκε ότι πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία και για το θέμα καταθέτει την άποψή του ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας. Να συνεχιστεί η διαδικασία που είχε ξεκινήσει ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση, από τον κόμβο του αεροδρομίου Καλαμάτας έως τη Μεθόνη, η οποία επιτρέπει και την τμηματική παράδοση. Αυτό ζητεί με ομόφωνη απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου Νέστορος για το σημαντικό έργο του οδικού άξονα Καλαμάτα, Ριζόμυλος, Πύλος, Μεθόνη. Η απόφαση ήταν ομόφωνη. Με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, το Δημοτικό Συμβούλιο τόνισε ότι ο δρόμος αυτός αφορά κυρίως το Δήμο Πύλου Νέστορος, δηλαδή τη Δυτική Μεσσηνία. Και πρέπει να ακολουθεί η διαδικασία που είχε ξεκινήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία αυτή, να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντολογικά το κομμάτι από την Καλαμάτα μέχρι το Ριζόμυλο και το κομμάτι Ριζόμυλο Μεθόνη είναι ήδη έτοιμο, άρα τι μας δίνει η δυνατότητα που έχουμε ξεκινήσει με ΣΔΙΤ. Προχωράμε στη διαδικασία που επιτρέπει την τμηματική παράδοση, άρα κομμάτια κρίσιμα. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου Νέστορος ζητεί την άμεση περιβαλλοντική αδειοδότηση για το τμήμα του δρόμου Καλαμάτα Ριζόμυλος, ούτως ώστε να γίνει μετάβαση στη δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Να προχωρήσουν οι διαδικασίες όπως έχουν ξεκινήσει με ΣΔΙΤ. Να πραγματοποιηθεί άμεσα συνάντηση του Δημάρχου και των επικεφαλής των παρατάξεων με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή, προκειμένου να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Άρα δεν θα έχουμε μόνο την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή. Η περιοχή μας θα έχει ένα δρόμο ασφαλές, τον οποίο θα μπορούν να τον χρησιμοποιούν όλοι οι κάτοικοι που είμαστε σήμερα εκεί και θα βελτιώσουν το επίπεδο της ζωής τους. Συνεπώς, πρέπει άμεσα, το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό είπε, δηλαδή να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία αυτή που θα επιτρέψει σε 4 χρόνια ο δρόμος αυτός να έχει ολοκληρωθεί. Στην εισήγησή του, ο τέος Δήμαρχος Δημήτρης Καφαντάρης παρατήρησε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει έντονη συζήτηση αλλά και μεγάλη δημοσιότητα για την πορεία υλοποίησης του έργου αναβάθμισης του οδικού άξονα Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Οι επικεφαλής των άλλων παρατάξεων και πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι που πήραν το λόγο μίλησαν όλοι τους για τη σπουδαιότητα του συγκεκριμένου οδικού άξονα που εδώ και αρκετά χρόνια είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ολόκληρης της Μεσσηνίας. Στην ΑΦΠΑΚΤΟ συνεδρίασε το τοπικό συντονιστικό συμβούλιο για θέματα πολιτικής προστασίας. Εκπρόσωποι της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και του στρατού, μαζί με το Δήμο και την Περιφέρεια, έκαναν τον σχεδιασμό για την επερχόμενη αντιπλημμυρική περίοδο, επιδιώκοντας η περιοχή να μην κηρυχθεί και φέτος το χειμώνα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στη σκιά των συνεχόμενων κηρύξεων του Δήμου Ναυπακτίας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης τους τελευταίους 4 χειμώνες λόγω των σφοδρών καιρικών φαινομένων που έπληκταν την περιοχή και με σκοπό αυτή τη φορά να είναι έτοιμος ο μηχανισμός για την πρόληψη αντίστοιχων καταστάσεων, συνεδρίασε στην ΑΦΠΑΚΤΟ το Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας. Θέλαμε να αναλύσουμε την υπάρχουσα κατάσταση και να κάνουμε την καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Εν ώψη του χειμώνα, εστιάσαμε σε πλημμύρες, σε χιονισμούς και στα δίκτυα, τόσο της ΔΕΗ όσο και της ΔΕΙΑΝ. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πυροσβεστική, αστυνομία, στρατός και οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι του Δήμου και της Περιφέρειας για θέματα πολιτικής προστασίας, κάνοντας απολογισμό των προηγούμενων περιόδων και χαράσοντας τον σχεδιασμό για αυτό το χειμώνα, τονίζοντας ότι τόσο το ανθρώπινο δυναμικό όσο και ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα. Γίνανε ανεπάλληλες αντιλήσεις και δεν προσθέταμε. Όπως ήταν δηλαδή πολύ μεγάλο το φαινόμενο, δεν επαρκούσαν οι δικές μας, δεν επαρκούσαν ούτε καν των 30 και άλλων συλλογικών συνεργείων που ήρθαν. Η προσπάθεια όλων και του και του και αυτού του συνειστικού οργάνου είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε συνεργασία να έχουμε δράσεις και ενέργειες πολιτικής προστασίας στο φετινό χειμώνα, προκειμένου να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της προστασίας της περιουσίας των δημοτών. Μέχρι σήμερα έχουμε μια άριστη συνεργασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι έγινε επικαιροποίηση του σχεδιασμού δράσης στις περιοχές ανατολικά και δυτικά της Ναυπάκτου και κατέρωθεν των χυμάρων Σκά, Βαριάς και Τζάβαρη στην περιφερειακή οδό αλλά και στις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Αντιρίου μέχρι και τη Μακίνια.
Επιστροφή των καταναλωτών στο πετρέλαιο θέρμανσης παρατηρείται στην Αρκαδία, με τον εκπρόσωπο των βενζινοπολών, εμπόρων και πρατηριούχων της περιοχής να δηλώνει πως η συζήτηση τις τελευταίες ημέρες είναι αρκετά υψηλή. Από τις 15 Οκτωβρίου έχει ξεκινήσει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης και η τιμή του στην Αρκαδία κυμαίνεται στα 1,05 ευρώ. Ο εκπρόσωπος των βενζινοπολών, εμπόρων και πρατηριούχων Αρκαδίας Αναστάσιος Κακλαμάνος δηλώνει πως η τιμή του πετρελαίου είναι φθηνότερη από πέρσι, καθώς και ότι παρατηρείται επιστροφή των καταναλωτών στο πετρελαίο θέρμανσης. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε διάθεση πετρελαίου θέρμανσης. Μπορούμε να πούμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε φθηνότερα από πέρσι. Πέρσι έχει ξεκινήσει περίπου στο 1,15. Τώρα η τιμή του είναι στο 1,05. Πλησιάζουμε τις 20 μέρες διάθεση πετρελαίου θέρμανσης και είναι σταθεροποιημένο αυτή η τιμή, σταθεροποιημένη στο 1,05. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε πιο υυξημένες παραγγελίες, έχουμε πελάτες οι οποίοι είχαν φύγει από το πετρέλαιο και ξαναέρχονται πάλι στο πετρέλαιο αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα πέρσι και ιδιαίτερα και φέτος. Η επιστροφή του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης είναι μεγαλύτερη φέτος. Δηλαδή ξεκίνησε και χαμηλότερα το πετρελαίο θέρμανσης και η επιστροφή είναι μεγαλύτερη. Ήταν κάπου στα 150 ευρώ, τώρα θα ξεπεράσει τα 200 ευρώ. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια αρκετά καλή πορεία. Ο κύριος Κακλαμάνος τόνισε πως φέτος το επίδομα θέρμανσης αναμένεται να είναι υψηλότερο, ενώ επεσήμανε και το γεγονός ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Αρκαδία είναι πιο χαμηλή από άλλους νομούς της περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι τιμές των καυσίμων δεν είναι μόνο εξαρτώμενες της τιμής του αργού πετρελαίου ή του κόστους διήλυσης των προϊόντων καυσίμων. Είναι εξαρτώμενες και της κατανάλωσης. Δηλαδή, εκεί που υπάρχει μεγάλη κατανάλωση σε βενζίνες, επί την υποθέση, η έκπτωση την οποία κάνει το κράτος στις εταιρείες και οι εταιρείες σε εμάς είναι μεγαλύτερη, γιατί έχουν μεγάλες καταναλώσεις. Εμείς τώρα εδώ πέρα, στην Αρκαδία ιδιαίτερα, έχουμε μεγάλες καταναλώσεις. Είναι γεγονός. Και σας πληροφορώ λοιπόν ότι ποσοστιαία είμαστε πιο πάνω από την Αθήνα σε καταναλώσεις, πολύ πιο πάνω από την Αθήνα. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε μεγαλύτερες εκτοσούλες στο πετρέλαιο θέρμανσης. Με την αγορά μικρότερων ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια θα λάβουν μέχρι το τέλος του έτους επίδομα πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινάει από τα 64 ευρώ και φτάνει τα 350 ευρώ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Travel Life με την Ελένη Κίτσιου και στην συνέχεια η εκπομπή Τρέχα Γύρευε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.